Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι Αριστοτρίτη. Πρέπει να είναι 27 Σεπτεμβρίου 2022. Είναι. Δεν πρέπει να την κάνω να γελάσει τα διαλύματα, γιατί τρέχουν τα μάτια της. Τρέχουν. Λοιπόν, ξέρω γιατί έρχεσαι μέχρι να γελάς από κοντά. Μα λίγο πράγμα. Να κάνεις γελοτοθεραπεία πριν αρχίσει τη δουλειά σου. Λοιπόν, γελούσαμε για άσχετα πράγματα. Ναι. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη συγκίνηση. Μάλιστα. Mm. Μας έστειλε μια φίλη τα εξής ακολούθα. Θα διαβάσω και μετά θα πεις ό,τι θέλεις. Θα σε αφήσω. Ευχαριστώ. Θα σου επιτρέψω. Καλημέρα σας. Σας θαυμάζω και σας ευχαριστώ για τα βίντεο που ανεβάζετε. Μαθαίνω πολλά μέσα από αυτά. Ψάχνω να βρω κάποιο βίντεο όμως για το πώς να μεγαλώσουμε σωστά τα παιδιά μας. Υπάρχει κάτι? Θα θέλατε να κάνετε και ένα τέτοιο βίντεο? Με απασχολεί έντονα. Έχουμε πολλά βίντεο για το πώς να μεγαλώσουμε σωστά τα παιδιά μας, αλλά για το συγκεκριμένο πρώτη φορά κάνουμε. Με απασχολεί έντονο ο ύπνος του μικρού και θα ήθελα να μάθω πώς μπορώ να διαχειριστώ αυτό. Από μικρός κάνουμε συγκίνηση. Κάπως όταν ήταν 8 μηνών ξεκίνησε όλο αυτό, ας πούμε δικό μου λάθος, έκανε πυρετό και τον πήρα για να νιώθω ασφαλής. Από τότε μου άρεσε και του άρεσε να κοιμόμαστε μαζί. Κατανοώ ότι ήταν και ένα δικό μου μέρος κάλυψης αυτό. Φτάνουμε όμως στο σήμερα που είναι 9 χρονών σε 2 μήνες. Χώρισα πριν από 1,5 χρόνο. Αλλάξαμε περιβάλλον και με καινούριο άντρα μέσα στο σπίτι, σιγά σιγά προσπάθησα τη μετάβαση του στο δικό του δωμάτιο. Θέλω τόσα πολλά να πω. Κορί, δηλαδή, αφού χώρισες πριν 1,5 χρόνο και ο γιος σου είναι 9, σημαίνει ο γιος σου ήταν 7,5. Δηλαδή για 7 χρόνια που κοιμόταν το παιδί μαζί σου, ο πρώην άντρας σου που κοιμόταν. Μήπως και αυτόν έπαιξε ένα ρόλο στο να χωρίσετε? Λοιπόν, πριν από 1,5 χρόνο αλλάξαμε περιβάλλον και με καινούριο άντρα μέσα στο σπίτι, σιγά σιγά προσπάθησα τη μετάβαση του στο δικό του δωμάτιο. Ξεκινήσαμε με το να έρχεται καθημερινά μετά από μια ώρα στο δικό μας κρεβάτι, αφού φυσικά περίμενα να τον πάρει ο ύπνος για να φύγω, φτάσαμε στο σήμερα που μπορεί να έρθει και για να τον φύγω, φαντάζομαι. Φτάσαμε στο σήμερα που μπορεί να έρθει και μια φορά τη βδομάδα. Όμως με ανησυχεί που όταν είναι να κοιμηθούμε θέλει αγκαλιά σφιχτά και δεν το συζητάει καν να προσπαθήσει μόνος του για να κοιμηθεί. Δεν τον πιέζω, του λέω εντάξει έλα αγκαλίτσα, απλώς με αγχώνει αυτό. Θα σταματήσει κάποια στιγμή αυτό? Πώς να το χειριστώ? Και αυτός νιώθει άγχος ότι πώς θα κοιμηθώ μόνος μου όταν μεγαλώσω και του λέω απλώς μη στενοχωριέσαι, θα έρθει εκείνη τη στιγμή που θα το κάνεις, αλλά θα έρθει. Πώς να τον βοηθήσω ομαλά για αυτή τη μετάβαση, γιατί σίγουρα περνάει τώρα το άγχος αποχωρισμού που περνάει κάποιο παιδί σε πιο μικρή ηλικία. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Λοιπόν, άκουσες την επιστολή και περιμένουμε τα σχόλιά σου για τη συγκίνηση. Όντως δεν είχαμε ξανακάνει τέτοιο βίντεο. Κοίτα, να πούμε ότι συγκίνηση ονομάζεται ο κοινός ύπνος του παιδιού με τη μητέρα. Λοιπόν, υπάρχουν διάφορες θεωρίες και διάφοροι έτσι ένθερμοι υποστηριχτές αυτής της διαδικασίας. Εγώ θα προσπαθήσω να θέσω όλες τις πλευρές προκειμένου και μετά θα πω για την προσωπική μου γνώμη, η οποία είναι η προσωπική μου γνώμη. Λοιπόν, πάρα πολλές έρευνες λένε ότι βοηθάει πάρα πολύ η συγκίνηση γιατί συντονίζεται η κυρκάρδια ρυθμή της μητέρας. Σε ποια ηλικία? Όταν είναι βρέφος το μωρό, έτσι, στη βρεφική ηλικία. Εγώ έκανα συγκίνηση με τον Λάζαρο μέχρι που έγινε 16 μηνών και σταματήσαμε να θυλάζουμε. Όταν σταματήσαμε να θυλάζουμε, σταμάτησε και η συγκίνηση. Όταν γενικότερα η μητέρα θυλάζει, είναι πιο βολικόν και είναι πιο καλό για το μωρό και τη μητέρα να υπάρχει συγκίνηση, ακριβώς γιατί το βρέφος μπορεί να ξυπνήσει, να φάει. Η μητέρα δεν χρειάζεται να σηκώνεται μέσα στο Εγώ κοιμόμουν και αυτός εθύλαζε 6-7 φορές το βράδυ. Ναι. Συντονίζονται γενικότερα οι σωματικές λειτουργίες των δύο και αυτό βοηθάει πάρα πολύ και συναισθηματικά και γενικότερα. Πάντως εμένα μου φαίνεται εκ πρώτης όψεως, παρόλο που δεν είμαι παιδοψυχολόγος, παθολογικό έναν αγόρι 9 χρονών να κάνει συγκίνηση. Η αλήθεια είναι ότι. Sorry που το λέω ανοιχτά. Είναι πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι έχει ξεπεράσει τα όρια του φυσιολογικού η συγκεκριμένη κατάσταση. Ωστόσο, η συγκίνηση, πάλι σύμφωνα με έρευνες,
είναι λίγο, πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί όταν, ας πούμε, συντρέχουν λόγοι υγείας της μητέρας, όταν η μητέρα, ας το πούμε, πίνει, κάνει χρήση ουσιών. Καταλαβαίνουμε, φαντάζομαι, τους λόγους. Ναι, γιατί μπορεί να το τσιλίσει, πρέπει διαλέκτο, να το πατήσει το παιδί. Ακόμα και όταν η μητέρα έχει έτσι, είναι έτσι υπέρβαρη, πάλι υπάρχει ένα θέμα. Μπορεί να μην ελέγχει το σώμα της το βράδυ, ξέρω εγώ, και είναι και έναν άγχος. Επειδή κοιμάσαι, δεν ελέγχεις το σώμα σου, πώς θα εξελιχθεί το παιδί. Δηλαδή πώς θα είναι, να μην το πατήσεις, να μην το τραυματίσεις. Επίσης, να μην υπάρχουν επικίνδυνα σημεία στο κρεβάτι για να μην παγιδευτεί το βρέφος και να πάθει κάτι, να μην φοράει το βρέφος πολλά ρούχα, ή να μην σκευαζόμαστε αρκετά να μην πνιγεί, ή να μην υπάρχουν κατοικίδια μαζί. Μέσα στο κρεβάτι και κατοικίδιο. Ναι, κατοικίδιο μπορεί να περιφέρεται. Όλα αυτά είναι οι προϋποθέσεις που ακόμα και όταν το παιδί είναι πρόωρο, πάλι δεν συνιστάται η συγκίνηση. Τώρα που το σκεφτούμε και με την κυρία, είναι κάμε μερικές φορές συγκίνηση. Εμάς δεν ήταν ολοκληρωτική συγκίνηση. Τι έκανα, είχα έναν κρεβάτι μόνο δίπλα από το διπλό το κρεβάτι και κοιμόταν το παιδί στο μόνο και εγώ δίπλα. Οπότε κυλούσε και φόταν να μανιθέρω. Αυτό δεν είναι συγκίνηση, είναι co-parenting. Co-parenting. Δηλαδή βάζω το κρεβατάκι του παιδιού, εφαπτωμένο πάνω στο δικό μου. Εγώ έτσι έκανα και με τους δύο και αυτό που έκανα ήταν να κρατώ το χεράκι του μωρού από τις τριβούλες του κρεβατιού για να νιώθω ότι είναι καλά. Ότι, ξέρω εγώ, και πάλι ήμασταν μαζί. Αλλά ήταν σε ασφαλές σημείο, ήταν στο κρεβάτι του, είχε τον δικό του χώρο, δεν υπήρχε ο κίνδυνος ότι θα το πατήσω, ότι θα του προξενήσω κάποια ζημιά, ότι θα πάει το πάπλωμα, να πούμε, ειδικά τους χειμερινούς μήνες και να μην αναπνέει το παιδί, που είναι σε πολύ έτσι, είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Και γενικότερα νομίζω ότι πάλι παίρνει το παιδί είναι ανταπόκριση στις ανάγκες του, τις συναισθηματικές, χωρίς ωστόσο να είναι στο δικό σου χώρο. Πάντως αυτή η κυρία μας έστειλε το email, παραδέχεται ότι ένα βράδυ λέει που το παιδί ήταν, πόσο ήταν, 11 μηνών λέει, 8 μηνών. Δηλαδή μέχρι 8 μηνών δεν κοιμόταν μαζί της στο χώρο. 8 μηνών το πήρε στο κρεβάτι της ένα βράδυ γιατί είχε πυρετών και της άρεσε, λέει αυτήνης, της κάλυψε δικές της συναισθηματικές ανάγκες, άρεσε και του παιδιού και αυτό συνέχισε. Δηλαδή από εκεί φαίνεται η προβολή των δικών της ανάγκων. Ναι, και μια συναισθηματική μομιξία. Συναισθηματική μομιξία σημαίνει να παίρνω από το παιδί μου το συνέστημα που θα κανονικά θα έπαιρνα από τον σύντροφό μου. Μάλιστα. Συνέστημα, όχι κάτι άλλο. Συναισθηματική μομιξία. Εντάξει. Ακόμα και για τις ανάγκες του θυλασμού, εγώ προσωπικά θα υποστήριζα τη λύση με τα κρεβάτια δίπλα-δίπλα, παρά τη λύση με το μωρό στο ίδιο κρεβάτι με τη μητέρα. Γιατί εντάξει, είναι σαν να είναι μια σχέση αποκλειστικά για τους δύο και να εξορίζουμε, να στέλνουμε εξορία τον πατέρα. Που αυτό σίγουρα θα πλήξει τη σχέση του ζευγαριού, ιδιαίτερα για όλους αυτούς τους μήνες, σύν τους μήνες της εγκυμοσύνης, που υπήρχε έτσι μια ιδιαίτερη κατάσταση, αλλά και τη σχέση του πατέρα με το παιδί. Επειδή της ουσίας είναι σαν να του λέμε φύγε τώρα, εσύ δεν σε έχουμε ανάγκη, εμείς εδώ είμαστε η διάδα και δεν ξέρω, μιλάω φωναχτά, λέω τις σκέψεις μου. Νιώθω ότι... Μα δεν είναι και τυχαίο που χώρισαν. Ναι. Και χώρισαν και πολύ καιρό μετά. Δηλαδή, 7 χρόνια μετά. Εντάξει, επίσης, εγώ θα υποστηρίζω την άποψη. Δηλαδή, μπορεί ο άντρας αυτός να μην ήταν τρυφερός, τοργικός και φροντιστικός προς τη σύντροφο του και αυτή να βρει και παρηγορία στο παιδί. Μπορεί. Και γι' αυτό να άργησαν να χωρίσουν, επειδή δεν έκανε παράπονο από άντρας της, ήταν απόν, γιατί ήταν παρόν ο γιος της. Όμως έτσι έκανε ζημιά στο παιδί. Ναι. Και παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα, τώρα δεν ξέρω, υποθέσεις κάνουμε, σε ένα γάμο που δεν εγκάλυπτε. Το άλλο θέμα είναι ότι πιστεύω ότι ένα μωρό μέχρι τους 6 μήνες που αρχίζει έτσι και δυναμώνει το ανοσοποιητικό του, βάζει τα εμβόλια του, είναι πιο δυνατόν το σώμα του,
το ανοσοποιητικό του σύστημα, μπορεί να μεταφερθεί σε δικό του δωμάτιο, ακόμη και αν υπάρχει το ενδεχόμενο του θυλασμού, ακριβώς για να διευκολυθεί και όλα αυτά τα δείγματα της αυτονομίας και της, έτσι, του προσωπικού χώρου που είναι καλό να έχει το παιδί. Μα κοίταξε εδώ σε αυτή την περίπτωση. Ήταν αυτονομημένο το βρέφος μέχρι 8 μηνών και μετά από τους 8 μήνες τον έφερε και τον έβαλε μέσα στο κρεβάτι και τον κράτησε μέσα στο κρεβάτι. Mm. Εγώ θυμάμαι τον Λάζαρο που είχαμε την λεγόμενη συγκίμηση ή co-bedding που λες και εσύ, ότι έκαμε τρελές χαρές ότι θα έχει δικό του δωμάτιο. Δωμάτιο δικό μου τούτο, θα έρθει εσύ μέσα. Δηλαδή, επειδή το να έρθει στο κρεβάτι μου δεν ήταν κάτι απαγορευμένο, δεν τον ενδιέφερε και ιδιαίτερα και τον ενδιέφερε για δικό του δωμάτιο. Mm. Ναι, γιατί είναι και υγιέστερο και για τους γονείς και για το παιδί να έχουν δικό τους δωμάτιο. Άλλες οι ανάγκες. Ναι, το δωλάκι δεν τον αφήνω στο κρεβάτι. Ναι, άλλες οι ανάγκες των ενηλίκων, άλλες οι ανάγκες του. Τώρα, αν το μωρό είναι άρρωστο και έχει πυρετούς. Καλύτερα να πας εσύ στο δωμάτιο. Εννοείται ότι πρέπει να το έχεις δίπλα σου το βράδυ για να, τέλος πάντων, ή να είσαι εσύ, να έρθει αυτό για να ελέγχεις τον πυρετό του, το βήχαν του, να είσαι κι εσύ. Δηλαδή, όσον εξελίσσεται το μωρό, τόσο περισσότερο αυτονομείται. Όχι ότι όσον εξελίσσεται, τόσο περισσότερο το προσχολούμαστε πάνω. Δηλαδή, εμπροβληματικό σου, φιλενά, δεν είναι του παιδιού σου το πρόβλημα. Είναι προβληματικό σου που το προκάλεσε εσύ στο παιδί. Και μόνο. Κοίταξε να δεις, τώρα θα πρέπει το παιδί να υποστηριχτεί με ψυχολόγο για να μπορέσει να αυτονομηθεί, γιατί έχει άγχος αποχωρισμού, το οποίο θα έπρεπε να έχει στα 2 του έτη και από τα 18 μηνών μέχρι 2, 2,5, 3 το πολύ να είχε σταματήσει αυτόν το άγχος αποχωρισμού. Βάζω έτσι μεγάλα ευρεία διαστήματα. Και το παιδί τώρα είναι στη σχολική ηλικία, μπαίνει στην προφηβεία και ακόμη έχει θέμα να κοιμάται με τη μητέρα του. Δεν είναι σωστό για την ανάπτυξη του παιδιού, γι' αυτό και πρέπει να υποστηριχθούν και οι δύο. Και η μητέρα για να ανακαλύψει το τι κάλυπτε μέσω του παιδιού της και να σταματήσει να το καλύπτει μέσω του παιδιού της, αλλά και το παιδί για να μπορέσει να δυναμώσει και να αυτονομηθεί και να έχει τον δικό του χώρο και να σταματήσει αυτή η αίσθηση ότι είμαστε συνέχεια της μητέρας μας, το οποίο σταματά στη βρεφική ηλικία. Δηλαδή, το παιδί όταν μπει μετά τους 8 μήνες, αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι συνέχεια του γονιού του. Η πρακτική λύση αυτή που βρήκε η μητέρα όμως, δεν βοηθάει το παιδί νοερά να αντιληφθεί ότι άλλη προσωπικότητα είναι το ίδιο και άλλη προσωπικότητα είναι η μητέρα και άλλες ανάγκες έχει το ίδιο και άλλες ανάγκες έχει η μητέρα. Και σίγουρα δεν είναι κακό να έχουμε τις ιδιωτικές μας ανάγκες. Να θέλει ο καθένας να κοιμηθεί και να ξεκουραστεί, να πλώσει στο κρεβάτι του και να είναι άνετος, να μην έχει την έννοια του άλλου, να μην... Εγώ πολλές φορές όταν έβαζα τα μωρά δίπλα μου γιατί ήταν άρρωστα, δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ. Γιατί είχα το άγχος, μήπως τα πατήσω, μήπως με πάρει βαριά ο ύπνος και δεν νιώσω ότι κάτι έχει το παιδί ανάγκη κτλ. Οπότε ξαγρυπνούμε επί της ουσίας, δεν κοιμόμαστε καλά, που είναι πολύ σημαντικό για έναν νέο γονιό που έχει βρέφος να κοιμάται όσο γίνεται πιο καλά για να μπορεί να αντέξει την υπόλοιπη μέρα, που είναι πραγματικά ηρωισμός να έχει. Μα δεν είναι βρέφος που έχει κόρη αυτή η κοπέλα. Αυτή η κοπέλα έχει ένα αγόρι 9 χρονών. Ναι, το λέω από την αρχή, από εκεί και πέρα και τώρα, ας πούμε. Δεν είναι όμορφο πράγμα να κοιμάσαι ενήλικα σούσα μαζί με έναν 9 χρονών αγόρι μαζί. Μόνο μου έχει που κοιμούνται και 15 χρονών. Το ξέρω. Μου έτυχε σε πολλές ομιλίες που έχω κάνει, ειδικά σε σχολεία, να μου λένε διάφορα πράγματα και να αστειεύομαι κιόλας και να λέω μήπως θα πάτε και στο στρατό να κοιμάστε μαζί. Γιατί άμα έχει φτάσει το παιδί 16 χρονών και ακόμα κοιμάται με τη μάνα του, νομίζω αυτό δεν είναι υγιές ούτε για την ανάπτυξη του. Γενικότερα, σαν το ρόλο του φίλου και όλα τα υπόλοιπα. Αρχίζει το πράγμα και χωλαίνει και αρχίζει και γίνεται ψυχοπαθολογικό. Άρα στη φίλη εδώ που μας γράφει, λέμε ότι χρειάζεται υποστήριξη και η ίδια και το παιδί της, προκειμένου να δυναμωθούν και οι δύο, για να μπορέσουν να προχωρήσουν και να είναι
να συμπεριφέρονται υγιώς, ανάλογα με την ηλικία τους και ανάλογα με τις ανάγκες τους. Μάλιστα. Άρα πρέπει οπωσδήποτε να πάει και η ίδια σε ψυχολόγο και να πάρει και το παιδί σε ψυχολόγο για να μην το παίρνει τόσο χαλαρά. Όχι. Δηλαδή το περιγράφει σαν να είναι κάτι πολύ συνηθισμένο, κάτι πάρα πολύ απλό. Όχι. Είναι σοβαρό το πρόβλημα. Και το πρόβλημα ξεκινάει από εσένα. Πρέπει οπωσδήποτε εσύ να πας σε ψυχολόγο και να πάρεις και το παιδί σε παιδοψυχολόγο. Συγγνώμη που είμαστε αυστηρές, εγώ είμαι αυστηρή, ευχαριστώ να είναι πιο ευγενική, αλλά τι ζωή ζεις, κόρη, συνήλθε. Το παιδί σου είναι το παιδί σου, οφείλεις να το μεγαλώσεις, όχι να το έχεις για να σε κάνει να νιώθεις ασφάλεια. Εσύ πρέπει να δώσεις ασφάλεια στο παιδί και σίγουρα όχι με το να κοιμάσαι στο ίδιο κρεβάτι μαζί του. Με το να είσαι ένας ισορροπημένος ενήλικας. Αυτά. Συγγνώμη που φωνάζω. Συγγνώμη που θυμώνω. Φιλιά μου.